Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τους Med Professionals που εκπροσωπώ. Σας καλωσορίζω και σήμερα στην εκπομπή μας. Όπως ξέρετε, είμαστε ένα δίκτυο άρτια εξειδικευμένων ιατρών και είμαστε βασισμένοι σε δύο άξονες, τους εξειδικευμένους Έλληνες επιστήμονες και τον ιατρικό τουρισμό. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς για το ενδιαφέρον και την αγάπη που δείχνετε για την εκπομπή μας. Αυτό το δείχνουν οι τηλεφωνικές κλήσεις που κάνετε στο κανάλι και επίσης στα γραφεία μας. Και σας ευχαριστώ βαθιά και σας υπόσχομαι από εδώ και πέρα θα κάνω το καλύτερο για μία ακόμα πιο άρτια εκπομπή. Από εκεί και πέρα, αν έχετε θέματα ιατρικά που σας ταλανίζουν, στείλτε μας email ή γράψτε μας για να μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε από την εκπομπή μας. Θέλετε εξειδικευμένο ιατρό? medpavlaprofessionals.gr. Ένα δίκτυο 2.000 εξειδικευμένων γιατρών είναι κοντά σας για να σας εξυπηρετήσουν. Όπως ξέρετε, οι Med Professionals επενδύουν στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Γι' αυτό το λόγο βασιζόμεθα στην νέα ψηφιακή τεχνολογία. Ήδη η νέα ψηφιακή τεχνολογία έχει μπει μέσα στις ζωές μας. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε διαμέσου τηλεϊατρικής είναι να φέρουμε τον ασθενή μας σε επαφή διαμέσου εικόνας με τον γιατρό μας. Και αυτό προσπαθούμε άμεσα και θα το συζητήσουμε στο μεγάλο συνέδριο που θα κάνουμε στις 5 Ιουνίου και είστε όλοι καλεσμένοι. Από εκεί και πέρα, επίσης για τα κομμάτια ΕΣΠΑ, έχετε μία καινοτόμα ιδέα, ένα καινοτόμο προϊόν, μην διστάζετε να τηλεφωνήσετε, να ενημερωθείτε στο γραφείο μας ή στο site ΕΣΠΑ. Και επίσης, το άλλο πράγμα που ήθελα να σας πω και είναι πολύ δυνατό, όλα αυτά τα κάνουμε για να προσελκύσουμε κυρίως ασθενείς από όλο τον κόσμο και να καταστεί η Ελλάδα ο πιο χρυσός ανταγωνιστικός προορισμός για ταξιδιώτες υγείας και ευεξίας. Και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω τον ορθοπαιδικό χειρουργό, Dr. Καστρενόπουλο Δημήτριο. Είναι διευθυντής μεγάλης κλινικής, μεγάλου νοσοκομείου στην Αθήνα. Γιατρέ μου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να μπούμε στο κεντρικό μας θέμα, είμαστε φορείς πληροφόρησης. Και γι' αυτό κάναμε μία σελίδα, μία νέα σελίδα, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο από όλη την, πρώτον την επικράτεια, για να τους βοηθήσουμε. Οπωσδήποτε. Και δεύτερον, αυτό που θέλουμε να κάνουμε από όλο τον κόσμο. Και ξέρετε γιατί το κάνουμε, γιατρέ μου, αυτό? Γιατί οι τιμές είναι τεράστιες. Και αυτό θα το πετύχουμε για μέσω τηλεϊατρικής. Ξέρετε τι είναι? Να βλέπει στην άλλη πλευρά του πλανήτη ο ασθενής, το γιατρό, να τον εμπιστεύεται. Να συζητάει μαζί του, να χτίζει εμπιστοσύνη και να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε το branding, το οποίο θα κάνει την Ελλάδα ανταγωνιστική. Χρειαζόμαστε αξιοπιστία. Ακριβώς. Αξιοπιστία και γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια όλων των γιατρών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τα οποία αυτά θα τα συζητήσουμε και στο μεγάλο συνέδριο, όπως είπαμε ότι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως είναι και η Ελλαδίτσα μας, είναι η Ελλάδα. Είναι απομακρυσμένες περιοχές, είναι παραμεθόριες περιοχές, οι οποίες έχουν ανάγκη τη συμβουλή σας. Η επικράτεια έχει ανάγκη ενημέρωση, ιατρική ενημέρωση. Ξέρετε πόσοι προσπαθούν, κάθονται και παρακολουθούν, να ακούσουν μία ιατρική συμβουλή. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είναι χίλιοι δυο. Και οφείλουμε, και γι' αυτό είναι τιμή μας που σας καλούμε εδώ, σας φιλοξενούμε και η κοπή λέγεται είναι αφιερωμένη στους Έλληνες επιστήμονες για ενημέρωση. Δεν ξεχνάμε τους Έλληνες ποτέ. Αλλά για να επιζήσει το κράτος μας πρέπει να βγούμε στο εξωτερικό. Καινοτομία και εξωστρέφεια. Από εκεί, γιατί το κάνουν ήδη πάρα πολλές χώρες. Λοιπόν, μη σας τρώω και το χρόνο για το τι έχουμε να κάνουμε. Θα πάμε αμέσως στο θέμα μας, που από ό,τι θα μας πείτε σήμερα είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου. Και η πρώτη ερώτηση, τι είναι η αρθροπλαστική ισχύου, γιατρέ μας? Εξηγήστε μας τι είναι. Ακούμε συνέχεια, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Κοιτάξτε, η ολική αρθροπλαστική του ισχύου
ίσως είναι η μεγαλύτερη πρόοδος στην ορθοπαιδική χειρουργική τα τελευταία 40 χρόνια. Έχει επιφέρει μεγάλη βελτίωση στην κίνηση, αλλά και μείωση του πόνου που αισθάνονται οι ασθενείς όταν φτάσουν στο τελικό στάδιο της βαριάς οστεοαρθρίτιδας του ισχύου και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, αν φανταστείτε ότι παγκόσμια γίνονται περίπου 700.000 αρθροπλαστικές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπερνούν τις 80.000. Εδώ σε εμάς που δεν έχουμε έτσι καθαρά στατιστικά στοιχεία, τις υπολογίζουμε πάνω από 10.000 επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχύου. Άρα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική χειρουργική αποκατάσταση που επιφέρει μεγάλα ωφέλη στον ασθενή μας. Αυτή λοιπόν η πρόθεση, να την πω έτσι, γιατί είναι μια τεχνητή άρθρωση, έχει δύο τμήματα. Έχει το κοτιλιαίο τμήμα, η socket, η cup, που το λέμε εμείς, που βρίσκεται στη λεκάνη μας, και έχει και το τμήμα που βρίσκεται στο μυρό. Δηλαδή υπάρχει μια αντικατάσταση τμήματος καταστρεμένου της κοτήλης μας και καταστρεμένης της κεφαλής του μυρίου. Εδώ θέλω μία ερώτηση επάνω σε όλο αυτό. Ποια είναι η φιλοσοφία της αρθροπλαστικής? Μιλάμε γενικά για την αρθροπλαστική όχι για την άση, τη μικροπλάστη άση. Ωραία. Μιλάμε στην αρχή τώρα γενικά γιατί νομίζω... Και θα μπούμε ακριβώς, στην άση. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πρώτα την αρθροπλαστική. Ωραία. Λοιπόν, είναι σημαντικό γιατί φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χολότητα, κουτσένει, πονάει, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να σκύψει και φανταστείτε να είναι... Οκ, 60-70 χρονών, σήμερα πια είναι νεότατοι οι άνθρωποι. Και 75 και 80. Λοιπόν, να τον καταδικάσεις όπως ήταν τα παλιά χρόνια, γι' αυτό είπα τα τελευταία 40 χρόνια η τεχνολογία έφτασε τα πράγματα εδώ που τα έφτασε. Ακριβώς αυτό, η τεχνολογία. Ακριβώς, η τεχνολογία μας βοήθησε. Έτσι λοιπόν, φτιαχτήκαν υλικά που έχουν πολύ καλή αποκατάσταση της άρθρωσης του ισχύου. Και η τεχνολογία μας βοήθησε αυτά τα υλικά να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο που. Είσαι 60 χρονών, παράδειγμα, και το κάνεις το χειρουργείο αυτό στα 60 σου, μέχρι να τελειώσει κατά κάποιο τρόπο η ζωή ή ακόμα καλύτερα η επαγγελματική σου ζωή, που χρειάζεσαι μεγάλη κίνηση, θα πάνε καλά τα πράγματα μέχρι τέρμα. Δηλαδή, τα ποσοστά της επιτυχίας, να το πω έτσι, της συγκεκριμένης αρθροπλαστικής, ξεπερνάει τα 15 με 20 χρόνια σε μεγάλο βαθμό. Και εδώ ερχόμαστε στο θέμα μας. Ξέρω ότι κάνετε την επαναστατική μέθοδο ΑΖΗ. Εξηγήστε μας τι είναι η ΑΖΗ και τι προσφέρει στον ασθενή. Κοιτάξτε να δείτε. Η αρθροπλαστική με τις κλασικές μεθόδους είχε να κάνει με το θέμα της προσπέλασης. Πώς εγώ θα φτάσω να αντικαταστήσω τα φθαρμένα της άρθρωσης, την κοτήλη δηλαδή και το μύριο οστούν, τοποθετώντας μια καινούργια πρόθεση, μια τεχνητή πρόθεση. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε με μεγάλες προσπελάσεις, με μεγάλες τομές που λέμε και κόβαμε αρκετά πράγματα, μη στένοντες, και εκεί ήμασταν προσεκτικοί και στο επόμενο στάδιο, αφού έχει τελειώσει το χειρουργείο, πώς ο ασθενής θα μετακινηθεί, πώς θα αποκατασταθεί, πώς όλα αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν πριν από 15-20 χρόνια ξεκίνησε η διαδικασία αυτό που λέμε MIS, Minimal Invasive Surgery, λοιπόν, αυτό είναι αυτό που λέμε ότι θα κάνω τα λιγότερα σαν προσπέλαση για να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό που λέμε κοινά, μικρές τομές. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μικρές τομές μόνο. Δεν είναι αισθητικός ο λόγος που κάνουμε τη μικρή τομή. Ο λόγος είναι ότι όσο λιγότερα πράγματα συκόψεις, μη στένοντες, έτσι η αποκατάσταση θα είναι πολύ πιο ανατομική, πολύ πιο φυσιολογική μετά το χειρουργείο. Έτσι λοιπόν ήρθε πρώτα, ας το πούμε έτσι, η άμυς, η οποία είναι ακριβώς όπως η άση, η μικροπλάστη άση, με τη μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιεί τραπέζι έλξης. Ενώ στην μικροπλάστη άση έχει τα δύο πόδια ελεύθερα, δεν χρησιμοποιείται κανένα τραπέζι έλξης, γιατί εκεί μπορεί να δημιουργηθούν και κάποιες επιπλοκές. Έτσι λοιπόν, η προσπέλαση γίνεται διά των μειών, χωρίς να κόψουμε πράγματα. Έχουμε πολύ, έτσι να το πω, μειωμένο χειρουργικό χρόνο. Έχουμε μια πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Μετά, αφού δεν έχουμε κόψει πολλά πράγματα, θα χρειαστούμε πάρα πολύ λιγότερο αίμα, ίσως και καθόλου σε ένα φυσιολογικό ασθενή με φυσιολογικό αιματοκρίτη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα. Βέβαια, γιατί για το αίμα που αυτά μιλάτε. Αυτά είναι διεγχειρητικά πλεονεκτήματα, τα οποία δεν τελειώνουν εδώ, τα διεγχειρητικά. Το να έχεις και να μπορείς να ελέγξεις με την πρόσθετη προσπέλαση
το τι κάνεις και πώς το κάνεις, ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα, βλέπουμε εκεί στο βίντεο, το αποτέλεσμα μία ημέρα μετά το χειρουργείο. Τι ο λέτε? Κύριος εδώ είναι 24 ώρες μετά. Τι λέτε? 24 ώρες μετά. Φυσικά δεν έχουμε ήχο για να τον ακούσουμε τι λέει. Λέει ότι εγώ δεν πόνισα. Α, έχουμε ήχο. Πάντα για τα παπούσια σας, πάντα για το σιγά σιγά σιγά. Ο κύριος είναι πολύ θέλει να φύγει. Όπως βλέπετε, θέλει να φύγει. Θέλει να περπατήσει. Θέλει να τελειώνει. Γιατί αισθάνεται πολύ καλά. Είναι και ωραίος χαμογελαστός. Σηκώθηκε, όπως βλέπετε, χαμογελαστός κατευθείαν. Με αυτό βλέπω. Δηλαδή, είναι. Ψυχολογία του είναι τέλεια. Έχει μια φοβερή ψυχολογία. Λοιπόν. Και η κυρία. Ναι, αυτή είναι μια άλλη κυρία, πάλι το ίδιο, η οποία και αυτή είναι. Αυτό που βλέπουν είναι το χαμόγελο, γιατρέ μου. Είναι τρομερό. Το πόσο καλά αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πονάνε, αυτό είναι το θέμα. Πόσες μέρες είπατε μετά εδώ το χειρουργείο? Εδώ είναι 24 ώρες μετά. Μόνο, ούτε μία μέρα. Πω, πω. Την πρώτη μεταχειρητική. Είναι τρομερό. Το 50% των ασθενών πατάνε κατευθείαν με πλήρη φόρτιση, με κριτήριο τον πόνο, αν δεν πονάνε να πατήσουν όσο θέλουν. Χρησιμοποιούν για ασφάλεια το πι, προκειμένου να πέσουν. Δηλαδή, κάποιοι ασθενείς, τους λέω, μην το αφήσετε μέχρι να αισθανθείτε απόλυτα ασφαλείς εσείς. Τέλειο, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, αν δείτε εδώ την κυρία σε λίγο, θα δείτε ότι περπατάει μόνη της. Παρ' όλα αυτά, τους εξηγώ ότι εσείς θέλω να πατάτε κανονικά, αλλά μην αφήνετε το πι. Να, θα δείτε τώρα εδώ στο βίντεο, όπως βλέπουμε σε λίγο, ότι η κυρία θα περπατήσει μόνη της. Κανονικά. Νάτο. Περπατάει μόνη της. Μπράβο σου. Και είναι 24 ώρες μετά. Δηλαδή, τώρα τις έχω απλά για να αποκτήσει εμπιστοσύνη, την κρατάω με το χέρι, μετά τη δίνω στο σύζυγο. Την κρατάει και εκείνος από το χέρι. Και σε λίγο, αν δείτε, θα την αφήσουμε και τελείως ελεύθερη. Γιατί είναι καταπληκτικό, γιατρέ, γιατί το βλέπουν οι ασθενείς που θέλουν να κάνουν την εγχείρηση, αλλά φοβούνται. Δηλαδή, σου λέει, μην καθυλωθώ, μήπως δεν πάει. Είναι φοβερό. Και πάνω απ' όλα, συγγνώμη, ψυχολογία. Είναι τρομερή ψυχολογία. Το χαμόγελο, γιατί δεν χαμογελάει πιο πολύ από μένα, δηλαδή που κάθομαι εδώ. Ναι. Είναι, γιατί ο ασθενής αυτό θέλει. Ναι. Ο ασθενής θέλει. Μπράβο, να πάνε όλα καλά. Γιατρέ μου, εξηγήστε μας λίγο, τι το καινούριο προσφέρει αυτή η συγκεκριμένη άση στην ορθοπαιδική. Προσπάθησα να σας πω πριν από λίγο, να μπω στον τομέα αυτό και ευχαριστώ για την ερώτηση. Λοιπόν, έχει πλεονεκτήματα αυτό που λέμε και διεγχειρητικά, τα οποία είναι βοήθεια στο γιατρό κατ' επέκταση του ασθενείς μας, αλλά και μεταγχειρητικά. Τα διεγχειρητικά έτσι... πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι τα δύο άκρα, φανταστείτε, είναι ελεύθερα. Είναι αποστηρωμένα ελεύθερα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε, παράδειγμα, να δούμε ακτινοσκοπικά κατά τη διάρκεια της επέμβασης, θα δούμε αργότερα στο βίντεο της τεχνικής πώς λειτουργεί το πράγμα. Μπορούμε δηλαδή να ελέγξουμε απόλυτα την τοποθέτηση που κάνουμε, ούτως ώστε, και γι' αυτό ο κόσμος λέει ρομποτική χειρουργική, ότι εμείς οι ορθοπαιδικοί κάνουμε ρομποτική, ρομποτική κάνουμε, τώρα φεύγω σε ένα άλλο κομμάτι, αλλά δεν πειράζει, θα ήθελα να το διευκρινίσω και αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Λοιπόν, ρομποτική σε εμάς στην ορθοπαιδική είναι ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολλά μηχανήματα προκειμένου να κάνουμε τις μικρές τομές που θα μας δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι θα χειρουργήσει τον ασθενή μας κάποιο ρομπότ ή κάποιοι βραχίονες, όπως σε άλλες ειδικότητες που εκεί χρειάζεται. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν έχουμε τα δύο άκρα, μπορούμε ακτινοσκοπικά να δούμε την τοποθέτηση της κοτήλης, να δούμε την τοποθέτηση του μοιραίου stem, να ελέγξουμε το μήκος του μοιραίου, να ελέγξουμε αν είναι ισοσκελισμένα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τελειώσει αυτή η επέμβαση, να μην έχουμε ένα κοντό και ένα μακρύ, γιατί εκεί ουσιαστικά έχει αποτύχει το χειρουργείο μας. Λοιπόν, να τα ελέγξουμε όλα αυτά, να ελέγξουμε πάρα πολύ εύκολα διεγχειρητικά από καλή οπτική, γιατί η κοτήλη είναι πρόστια τοποθετημένη. Το ισχύο γενικά είναι μπροστά. Δηλαδή, όταν τον έχω τον ασθενή μου σε ύπτια θέση, βλέπω κατευθείαν την περιοχή. Όταν τον έχω στα πλάι, εκεί αλλάζει η εικόνα. Φανταστείτε, είμαι κάπως έτσι, ας πούμε, και προσπαθώ να κατανοήσω την ανατομία της περιοχής. Όλα αυτά διεγχειρητικά μας βοηθάνε για να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αυτά θα έλεγα είναι τα πλεονεκτήματα τα διεγχειρητικά. Τα άμεσα πλεονεκτήματα και για τον ασθενή μας, αλλά και για τη συγκεκριμένη τεχνική, τα μεταγχειρητικά, έχουν να κάνουν με αυτό που είδαμε. Να δούμε ένα χαρούμενο ασθενή να περπατάει την επόμενη μέρα, να παίρνει εξιτήριο την τρίτη μεταγχειρητική, δηλαδή να έρχονται οι δικοί του, να τον παίρνουν, να μπαίνει στο αυτοκίνητο,
περπατώντας, να μπει στο αυτοκίνητο, να πάει σπίτι του. Τέλεια. Φανταστείτε ότι μετά από μια εβδομάδα το πολύ μπορεί να κάνει μπάνιο, τις καθημερινές του ασχολίες μπορεί να τις κάνει κανονικά, ότι είναι για εκείνον. Λοιπόν, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά και μας τα πρόσφερε αυτό που λέμε minimal invasive surgery. Δηλαδή αυτό το μικρής επεμβατικότητας χειρουργείο που κάνουμε πλέον στους ασθενείς μας. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά και σαν πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής σε σχέση με τις κλασικές, αλλά κατά τη δική μου άποψη είναι σημαντικό ακόμα και σε σχέση με την άμυς. Γιατί εκεί χρησιμοποιούν εδώ το τραπέζι. Εδώ είναι μια έλξης. Καλή ερώτηση. Ακριβώς. Γιατί να επιλέξει την άση τη συγκεκριμένη τεχνική, γιατί να την επιλέξει ο ασθενής μας? Ακριβώς αυτό έλεγα πριν από λίγο, ότι στην άμυς έχουμε το πόδι το συγκεκριμένο και το ένα και το άλλο σε τραπέζι έλξης. Δηλαδή είναι τοποθετημένα ακίνητα και τους κάνει ο βοηθός κάποιες κινήσεις προκειμένου να μας βοηθήσουν να κάνουμε το χειρουργείο. Στη συγκεκριμένη τεχνική, τη μικροπλάστη, την άση, ο ασθενής είναι ύπτια, ελεύθερα και τα δύο πόδια. Έτσι λοιπόν ο χειρουργός μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει όλα τα πράγματα. Να ελέγξει τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Δεν είναι ότι είναι υποχρεωμένος να λύσει την έλξη, να κάνει άλλες κινήσεις ή τέλος πάντων καμιά φορά δημιουργούνται και κάποιες επιπλοκές με την έλξη σε μεγαλύτερους ασθενείς, γιατί είναι το θέμα της οστοπόρεσης, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν θεωρώ στα δικά μου τα χέρια ότι το θέμα της μικροπλαστικής άση είναι πολύ, όχι ότι δεν είναι καλή και η άμυσα, είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κατά τη γνώμη μου, και αυτή είναι μια πάρα πολύ ασφαλής και σωστή προσπέλαση με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι πρωτογενέστερη της άσης. Ακριβώς. Νομίζω ότι η άση σου δίνει ένα ακόμα πλεονέκτημα σαν χειρουργό να είναι ελεύθερα τα πόδια του ασθενή, να μπορεί να τα τσεκάρεις και σαν μήκος μυριαίου και σαν ισοσκελισμένα και όλα αυτά τα θέματα. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, και εκείνη και η άμυς μια πάρα πολύ καλή τεχνική. Με τη μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιεί το τραπέζι έλξης. Γιατρέ μου, να σας ρωτήσω κάτι εδώ. Πότε θα καταλάβει ο ασθενής, δηλαδή, ποια είναι τα συμπτώματα που θα πει τώρα πρέπει να πάω στον ορθοπαιδικό να ή χειρουργηθώ. Να χειρουργηθώ. Κοιτάξτε, είτε, σε μια προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα ισχύου και όχι μόνο, θα επισκεφτεί οπωσδήποτε και σε πιο πρώιμο στάδιο ο ασθενής τον χειρουργό για να προσπαθήσει να τον θεραπεύσει ο χειρουργός. Έτσι λοιπόν, όταν παράδειγμα σε μένα έρχονται στο ιατρείο μου, η ερώτηση που τους κάνω όσον αφορά το θέμα του χειρουργείου είναι το εξής. Θεωρείτε εσείς ότι στην καθημερινότητά σας έχετε πρόβλημα? Και αν θεωρείτε ότι έχετε πρόβλημα όλη μέρα στην καθημερινότητα και δεν μπορείτε δηλαδή να αυτοεξυπηρετηθείτε όπως εσείς θέλετε, πόσα παυσίπονα παράδειγμα παίρνετε την ημέρα? Όταν μου πει η γιατρέ μου, εγώ παίρνω και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παυσίπονα. Για να αντιμετωπίσει τον πόνο. Ακριβώς. Δηλαδή. Όχι τώρα, χρόνια. Άρα αυτές είναι οι δύο κλασικές ερωτήσεις που αν απαντήσει ο ασθενής ότι εγώ έχω πρόβλημα και στην καθημερινότητα και αναγκάζομαι και παίρνω ένα σωρό παυσίπονα. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει, έχει τερματίσει το ισχύο μας. Και θεωρώ, να το πω έτσι, χαζό, κουτό, το να ταλαιπωρηθώ άλλα 5 χρόνια παράδειγμα, να έχω πάρει ένα σωρό φάρμακα, να έχω κάνει ένα σωρό πράγματα πολλές φορές με καταστροφή άλλων οργάνων του σώματός μας, να έχω υποστεί δηλαδή ταλαιπωρία και τελικά και σε μεγαλύτερη ηλικία, μετά από 5 χρόνια ας πούμε, να κάνω το αντίστοιχο χειρουργείο. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η πρόγνωση και η πρόβλεψη. Να ενημερώσει τον ασθενή σου και να του πεις, κοίταξε να δεις, είναι αδικία να ταλαιπωρείσαι. Το χειρουργείο, ό,τι και να γίνει, θα το κάνετε στο τέλος ή αν δεν το κάνετε θα μείνετε σε μια καρέκλα, σε ένα κρεβάτι και δεν θα μπορείτε να αυτοεξυπηρετηθείτε. Άρα νομίζω ότι εκεί παίζεται να κατανοήσει ο ασθενής αν όντως έχει φτάσει στο τέλος και χρειάζεται τη συγκεκριμένη αποκατάσταση. Τέλεια.
γιατρέ μου, εξηγήστε μας την τεχνική του βίντεο. Αυτό για προφανείς λόγους είναι ένα μικρό βίντεο, γιατί δεν μπορούμε να δείξουμε όλη την τεχνική, την κανονική τηχνική, τη χειρουργική. Φυσικό είναι. Τηλεόραση είμαστε. Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι είναι και σωστό. Πιστεύω ότι αρκετά είδαν, αρκετά κατάλαβα. Ναι. Φτάνει. Είδαμε ότι όντως είναι μια πρόσθεια μικρή τομή των 8 εκατοστών. Είδαμε ότι είναι μια τομή χειρουργική η οποία πάει διά των μειών. Φτάνουμε επιτόπου, κατευθείαν δηλαδή, σε αυτό που είδαμε στην αρχή του βίντεο, στην, στην κοτήλη με τη μοιραία κεφαλή, που ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή βρίσκονται πρόσθεια, αυτή η τεχνική τα βλέπεις όλα κατευθείαν. Εκεί λοιπόν, αφού αφαιρεθούν τα φθαρμένα, η κεφαλή του μοιραίου και η περιοχή της κοτήλης, γίνεται η αντικατάσταση με αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, με το θέμα της αρθροπλαστικής, ότι περιέχει το κοτηλιαίο τμήμα και το μοιραίο τμήμα. Τα οποία αυτά τα δύο τμήματα, αφού τοποθετήσουν τα υλικά, κουμπώνουν, να το πω απλά, μέσω από ειδικά υλικά που θα κάνουν το θέμα της άρθρωσης, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες τριβές, ώστε να έχουμε λιγότερα προϊόντα φθοράς για να κρατήσει και η αρθροπλαστική μας πάρα πολλά, πολλά χρόνια. Και αφού τοποθετηθούν, κατευθείαν μετά το χειρουργείο έχει τελειώσει και μιλάμε για ένα χειρουργικό χρόνο που μπορεί να κρατήσει από 60 έως 90 λεπτά. Τι μπορούμε να συμβουλεύσουμε τους ασθενείς, κυρίως στην επικράτεια. Ναι, ναι. Μετά θα πάμε στο εξωτερικό, στην επικράτεια, που είναι απομονωμένοι, δεν μπορούν να μετακινηθούν. Πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους συμβουλέψουμε, όταν, όπως είπατε πριν, ότι αν παίρνουν 5 χάπια την ημέρα, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Πώς μπορούμε αυτούς να τους βοηθήσουμε για να... Να τους βοηθήσουμε μέχρι να βρεθούν με έναν τρόπο επικοινωνίας. Για να έρθουν και στην Αθήνα να θεραπευτούν. Ναι. Και αυτό πρέπει σε κάποια βάση να γίνει προγραμματισμένα. Αλλά πριν να φτάσουμε στο προγραμματισμένο, πρέπει να υπάρξει μια επικοινωνία. Θα μπορούσαν, παράδειγμα, οι ασθενείς να καλέσουν, να μπορέσουμε έστω με ηλεκτρονικό μήνυμα είτε δια τηλεφώνου, να πούμε δύο πράγματα, αφού ακόμα, όπως λέγατε και εσείς, δεν έχουμε την τηλιατρική. Καλό είναι να την αποκτήσουμε κάποια στιγμή. Γρήγορα θα γίνει, έτσι, βέβαια. Έτσι, να την αποκτήσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα στο email ή δια τηλεφώνου, να στείλουν τις εξετάσεις. Τέλεια. Να τις δούμε. Αυτό, ναι. Και μόλις τις δούμε, θα μπορούσαμε να πούμε πάλι με ένα ραντεβού έτσι, με τον ίδιο τρόπο, όπως είπαμε πριν, ούτως ώστε να προγραμματίσουμε να έρθουν κατευθείαν στο νοσοκομείο, να μιλήσουμε εκεί πιο αναλυτικά, ούτως ώστε να προγραμματιστεί κάποια αποκατάσταση. Η επιλογή είναι δική τους. Απλώς θα τους ενημερώσετε ιατρικά ότι τι πρέπει να γίνει και θα ξέρουν άμεσα ακριβώς ότι μετά, για να καλυτερέψουν την ποιότητα ζωής τους, είναι στο χέρι τους. Ακριβώς. Πιστεύω λοιπόν αυτό που λέγαμε και πριν, ότι το, έτσι, το κύριο θέμα είναι: έχεις μία καθημερινότητα που δεν μπορείς. Έχεις πόνους, δεν μπορείς να τη βγάλεις, που λέμε έτσι λαϊκά να το πω. Εκεί λοιπόν πριν να αρχίσεις να σκέφτεσαι την αποκατάσταση. Δεν μπορεί να λες θα περιμένω 5-10 χρόνια. Είναι λίγο κουτό. Άρα μία πρώτη επικοινωνία και μετά μία δεύτερη επικοινωνία στο νοσοκομείο. Είναι πραγματικά, γιατί σε αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε και από αυτή την εκπομπή μας, είναι πώς μπορούμε να ενημερώσουμε και να βοηθήσουμε τον ασθενή να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Ακριβώς. Και ήθελα μία άλλη ερώτηση να κάνω. Την μέθοδο, τη νέα τεχνική, μπορούν να την κάνουν όλοι οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί? Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί όλες αυτές οι προσπελάσεις, οι οποίες είναι προσπελάσεις με μικρές τομές και καινούργια πράγματα, θεωρώ ότι πρώτα ο χειρουργός πρέπει να ξέρει τις κλασικές μεθόδους, να τις ξέρει πάρα πολύ καλά, και αφού είναι γνώστης της περιοχής και της ανατομίας που λέμε εμείς εκεί του ισχύου, να μπορεί μέσα από τις γνώσεις του και με τις παλιές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να τις γνωρίζει, να ξεκινήσει σταδιακά σιγά σιγά να εφαρμόζει αυτές τις καινούργιες τεχνικές. Δηλαδή, δεν γίνεται να μάθεις κατευθείαν αυτό, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια χειρουργική επέμβαση. Σίγουρα. Αν γίνει οποιαδήποτε επιπλοκή, εσύ πρέπει να είσαι ικανός να επεκτείνεις την τομή αυτή, είτε εγγύς, δηλαδή
προς τα πάνω είτε προς τα κάτω για να λύσεις την επιπλοκή που έχει δημιουργηθεί. Mm-hmm. Εάν εσύ δεν ξέρεις τις προσπελάσεις και την ανατομία της περιοχής, mm-hmm. την μπάσα λεπτομέρεια και όσο καλύτερα γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι mm-hmm. θα πάει στραβά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είσαι πρώτα καλός χειρουργός με όλες τις κλασικές προσπελάσεις, κατόπιν σιγά σιγά να αρχίσεις να ενδιαφέρεσαι και να εκπαιδευτείς στην mm-hmm. καινούργια μέθοδο. Mm-hmm. Μπορούμε να δείξουμε ξανά, να βάλουμε τα βιντεάκια που έχουμε με τον κύριο και την κυρία. Κύριε Βεργίδη, πότε χειρουργηθήκατε? Εχθές. Τι κάνατε, τι χειρουργείο? Αυτό ισχύει. Το ισχύω. Ποιο ισχύω κάνα, το αριστερό? Δεξιό. Το δεξιό ισχύω. Μάλιστα. Άλλο. Για σηκωθείτε σιγά σιγά. Ορίστε κύριε. Σηκωθείτε. Ορίστε. Έτσι. Όχι, ξαπλωτός πρώτα. Ναι. Τεντώστε το πόδι σας. Ορίστε. Μπράβο. Κατεβάστε το πόδι. Ορίστε. Μαζέψτε το πόδι σας. Ορίστε. Μπράβο. Ελάτε να καθίσετε, καθιστώ στο κρεβάτι. Ορίστε. Μπράβο. Ωραία. Πονάτε? Όχι, δε. Πονέσατε καθόλου? Καθόλου. Μάλιστα. Για σηκωθείτε να περπατήσετε. Ορίστε. Βάλτε και τα παπούτσια σας. Πάρτε και το πι. Και το πι. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Μην βιάζεσαι, σιγά σιγά. Όχι, μπράβο. Για περπάτα και Βεργίδη. Ορίστε. Μπράβο. Κανονικά. Περπάτα. Ορίστε. Μπράβο. Πάμε βόλτα έξω. Βγείτε λίγα και έξω. Έτσι. Πάμε μια βολτούλα. Πού είναι ο κύριος? Πάμε. Λοιπόν, σας κλείνω αυτό εδώ. Κυρία Γεωργίου, πότε χειρουργηθήκατε, πριν πόσες μέρες? Τι μέρα ήταν, Την Τρίτη. Τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή. Ωραία. Για σηκωθείτε με το κρεβάτι μόνοι σας. Σήκω, κανονικά. Σήκω. Σήκω, κατέβα κυρία Γεωργίου. Πάρε το πι. Μπράβο. Σήκω. Και ελάτε από εδώ να περπατήσετε. Κανονικά. Μπράβο, κυρία Γεωργίου. Πώς το αισθάνεσαι το πόδι? Πώς αισθάνεσαι, λέω? Πολύ καλά. Μπράβο. Από τις προηγούμενες μέρες, σήμερα είναι πολύ καλύτερα. Έτσι. Ωραία. Για αφήστε το πι στην άκρη εδώ. Ας το πει σε μένα. Πώς με χειράξω. Δώσε. Πάμε. Περπάτα, μη φοβάσαι. Όπως περπατάγαμε. Μπράβο. Γύρνα επί τόπου σιγά σιγά. Έλα την πάρεις. Πάρ' την. Αγκαζέ. Πάμε. Περπατήστε. Παρέτσα. Αγκαζέ. Περπατήστε. Μπράβο κυρία Γεωργία. Έτσι. Ωραία. Κάντε μια στροφή εκεί και ελάτε σε μένα. Έτσι. Σιγά σιγά μην βιάζεις. Γεια στην αμόνη της. Άστα. Μη φοβάσαι. Έλα. Πάμε κυρία Γεωργία. Αγαπητοί τηλεθεατές, είδατε αληθινά περιστατικά από τις εγχειρήσεις του κυρίου Καστρενόπουλου. Αυτό που μας κάνει να τα δείχνουμε ξανά είναι η ψυχολογία που έχουν αυτοί οι εγχειρισμένοι άνθρωποι 24 ώρες μετά την ιατρική πράξη. Και εγώ έχω μείνει πραγματικά κατάπληκτη το πώς μπορούν δύο μεγάλοι άνθρωποι να αισθάνονται τόσο άνετα, δηλαδή ψυχολογικά. Είδατε κύριε Καστανόπουλο, μπράβο σας κύριε Καστανόπουλο. Είναι τρομερό. Η νέα μέθοδο σας είναι ότι το πιο καλό μπορεί να προσφέρει η ορθοπαιδική χειρουργική στον άνθρωπο. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι ο άνθρωπος. Και να βοηθούμε τους ασθενείς μας. Και σαν τελευταία, για να κλείσουμε, μία τελευταία συμβουλή στους ασθενείς που μας βλέπουν. Εγώ θα τους έλεγα να προσπαθήσουν να είναι υγιείς, γιατί την υγεία τη χρειάζονται και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Και όσο μπορούν να είναι υγιείς και αυτοεξυπηρετούμενοι μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Είμαι σίγουρη ότι οι ασθενείς μας ξέρουν πού θα σας βρουν. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε και άλλες εκπομπές που θα ενημερώνουμε συνέχεια τους τηλεθεατές μας. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι η έκδοση Minimal Invasive Surgery, που είναι και ο κύριος Καστρενόπουλος, έκλεισε. Θα την έχουμε έτοιμη γύρω στις 15 Μαΐου, όπου θα την παραλάβουν και οι ιατροί μας και θα την παρουσιάσουμε στο μέγα συνέδριο που θα γίνει στις 5 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Είστε όλοι καλεσμένοι.
Από εκεί και πέρα ψάχνετε εξειδικευμένο ιατρό, medpavlaprofessionals.gr, όπου και κλείνοντας θα ήθελα να σας πω, μένουμε Ελλάδα, επενδύουμε Ελλάδα και όπου και αν βρισκόμαστε, σκεφτόμαστε Ελλάδα. Σας εύχομαι τα καλύτερα εις το επανειδήν. Σας ευχαριστώ πολύ.